γενικότερα η ενημέρωση που κάνουμε στον κόσμο και στους εργαζομένους σε όλες τις επιχειρήσεις είναι τα μέτρα που ακούμε και στην τηλεόραση καθημερινώς. Δηλαδή να έχουμε μια απόσταση ασφαλείας από τον συνάδελφό μας, γι' αυτό και στις επιχειρήσεις όπως σε δήμους ή γραφεία έχουμε αραιώσει το προσωπικό, εκτός ότι λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, φροντίζουμε εκτός τον καλό αερισμό των χώρων, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των εργαζομένων και προφανώς η λήψη όλων αυτών των μέτρων ατομικής υγιεινής, πλένουμε τα χέρια, φροντίζουμε την απολύμανση του χώρου με χλωρίνη ή με ενόπλιο με 70%, παρεμπιπτόντως Ιρακή δεν απολυμμένη, επειδή είναι η ερώτηση... Ούτε τοξίδι. Ούτε τοξίδι. Δεν έχει αποδειχτεί για τοξίδι, ενώ είναι ένα πολύ καλό απολυμαντικό, δεν έχει αποδειχτεί για τοξίδι. Οπότε προτείνουμε και συστήνουμε ο καθαρισμός να γίνεται με χλωρίνη, εάν μιλάμε για την οικιακή χλωρίνη, η οποία είναι 5%, το διάλειμμα μας είναι 1:50, ενώ αν χρησιμοποιούμε ενόπνευμα, είναι το καθαρό ενόπνευμα που είναι πάνω από 70%. Σε όλους τους χώρους εργασίας, λοιπόν, λαμβάνουμε τα ίδια μέτρα. Τα μέτρα που τηρούμε γενικότερα και όταν θα βγούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, ή αν πρέπει να πάμε στην τράπεζα. Φροντίζουμε. Ωραία. Τα ίδια λοιπόν, επειδή έχουμε και ιδιαιτερότητες, κύριε Μαράκη, αυτό σας ρωτώ, ιδιαιτερότητες στην περιοχή. Δηλαδή, είπα, στο Θερμοκήπιο κρατάμε αποστάσεις, έτσι. Στο δημοπρατήριο, αν πάμε να μεταφέρουμε τα προϊόντα, επίσης κρατάμε αποστάσεις. Υπάρχει και ένα θέμα με τους εργάτες γης που ο κόσμος κάνει πολλά διπλά και τριπλά δρομολόγια, διότι είναι η απαγόρευση των 2 ατόμων, ισχύει αυτό ακόμα και τώρα, έτσι αν δεν κάνω λάθος, ο οδηγός και ακόμα άλλος ένας, που σημαίνει ότι ο παραγός το κάνει 500 δρομολόγια προκειμένου να πάει το προσωπικό του το πρωί στο Θερμοκήπιο. Να φοράμε μάσκα, βλέπω πάρα πολύ κόσμο κυκλοφορεί με χειρουργική μάσκα ακόμα και στο δρόμο. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος, γιατί ο στοματοφάριγγας μας είναι μια περιοχή, η οποία είναι μια βρώμικη περιοχή του σώματός μας. Άρα όταν εγώ φοράω τη μάσκα και περπατάω, τη μολύνω με το δικό μου μικροβιακό φορτίο. Άρα είναι λάθος, η μάσκα προστατεύει, μιλάμε για τη χειρουργική μάσκα και όχι για την ειδική μάσκα, την FPP2 ή FPP3, η οποία έχει άνθρακα και μπορεί να απορροφήσει μέρος του μικροβιακού φορτίου. Η μάσκα αυτή λοιπόν, η χειρουργική, αν εγώ τη φοράω στην καθημερινότητά μου γίνοντας στο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, δεν με προστατεύει. Προστατεύει αν δείξω να μην κάνω διασπορά των σταγονιδίων.